Το πρώτο είναι τσουβαλιάσατε όλο το πρόβλημα σχολεία της Αθήνας σε ένα θέμα και ενώ συζητάμε εντός ημερησίας που θα μπορούσαμε να πάρουμε αποφάσεις συγκεκριμένες για κάθε σχολικό συγκρότημα, για άμεσα προβλήματα, ουσιαστικά κάνουμε μια συζήτηση, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί λένε τα προβλήματά τους, εμείς κατανοούμε, αλλά αποφάσεις πότε θα πάρουμε? Μετά το Σεπτέμβρη. Και επιμένω, το θέμα αυτό δεν μπορείτε να το αφήσετε, δεν έχετε δικαίωμα να το αφήσετε για μετά το Σεπτέμβρη. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που με βάση και τη χρηματοδότηση που κάτω από πίεση προχωρήσατε προς τα σχολεία από λεφτά του Δήμου, πρέπει να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Δεν έχουμε καμιά πολυτέλεια. Ούτε να εμπλακούν τα προβλήματα των σχολιακών, των κτηρίων, των υποδομών σε μια προεκλογική αντιπαράθεση, αλλά να αντιμετωπιστούν με αμεσότητα και με ευθύνη από αυτή τη Δημοτική Αρχή αυτά που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Γιατί εμείς δεν θα τα φορτώσουμε όλα στο Δήμαρχο και στο Δήμο. Υπάρχει και κυβέρνηση. Υπάρχει χρηματοδότηση στα σχολεία που είναι κομμένη 50%. Και οι γονείς βάζουν χέρι στην τσέπη. Και πολλοί εκπαιδευτικοί το ανέχονται αυτό, να βάζουν το χέρι στην τσέπη οι γονείς. Αντί να διεκδικούν, αντί να απαιτούν και απέναντι στο Δήμο και απέναντι στην κυβέρνηση. Και βεβαίως το πρόβλημα το ότι πάνω από το 50% των σχολικών συγκροτημάτων της Αθήνας έχει χτιστεί ως το 60% δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ένα Δήμο μόνο του να χτίσει σχολεία. Εδώ δεν υπάρχει ΟΣΚ, έγινε κτηριακών υποδομών και κυνηγάμε καρέκλες. Ζητάνε τα σχολεία καρέκλες και ο ένας παραπέμπει στον άλλον. Και η λύση δεν είναι η ΣΔΙΤ. Γιατί διαφημίζεται τα 14 σχολεία με ΣΔΙΤ, τα οποία είναι πανάκριβα και τα οποία ουσιαστικά ανεβάζουν τη λειτουργικότητα και τα προβλήματα του κόστους. Θα μπούμε σε περιπτώσεις, γιατί θα επιμείνουμε, να πάρουμε αποφάσεις πάνω στα θέματα που έχουμε βάλει. Αναφέρθηκε και ο κύριος Αξελός, θα αναφερθώ και εγώ. Στην κουβέντα του Δημάρχου, ήρθαν εκλογές, θυμηθήκατε τα σχολεία. Καταθέτω 40 παρεμβάσεις αυτή την τετραετία για 40 σχολεία της Αθήνας που έχουμε κάνει αναδιαμέρισμα. Και απαντήσεις που δεν ήρθαν. Σορισμένα με αγώνες ήρθαν. Και πάμε στα συγκεκριμένα. Έχουμε θέσει την ανάγκη να μην χαθεί το ένα το ΕΠΑΛ. Να μην χάσουν τα σεπόλια, αυτή ειδικά η περιοχή, και έχετε ευθύνη και εσείς και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία απάντησε στο αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων του 9ου ΕΠΑΛ που ζητάει να μεταστεγαστεί στο 53 γυμνάσιο το απόγευμα ζητάν ο Σύλλογος Διδασκόντων και η απάντηση είναι θεωρούμε ότι δεν μπορούν οι εκπαιδευτικοί να δουλεύουν απόγευμα. Μα ο Σύλλογος Διδασκόντων λέει θέλουμε να πάμε το απόγευμα στην περιοχή αυτή που δεν υπάρχει ΕΠΑΛ και γιατί προδιαγράφεται η κατάργησή του και η συγχώνευσή του με το 3ο ΕΠΑΛ στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θα επιμείνουμε. Μου είπατε, κυρία Ελιοπούλου, την απάντηση της κυρίας Ψίνα. Θα επιμείνουμε. Καταθέτω ξανά την πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων που λένε μείναμε με 40 μαθητές, τα γυμνάσια από τα σεπόλια δεν στέλνουν μαθητές εκεί, κλείνει το σχολείο. Πρέπει να γυρίσει σε αυτή την περιοχή. Δεύτερο θέμα. Επανειλημμένος και με επίσκεψη στο 39 Γυμνάσιο και 39 Λύκειο Αθηνών έχουμε βάλει το θέμα με το Πρανές. Καταρχάς είναι μεγάλο θέμα το ότι μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολείο της Αθήνας με πάνω από 1000 μαθητές. 2 σχολεία πάνω από 1000 μαθητές. Αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων που έκαναν οι προηγούμενοι και διατήρησαν οι σημερινοί. Να καταλήξουμε συγκεκριμένα για το 39 ΕΠΑΛ, κυρία Αποστολόπουλου. Υπάρχει η αυτοψία που μας έστειλε η κυρία Γαβρίλη, η οποία πριν μετατεθεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ήταν στην Πολεοδομία, πήγε, είδε και προτείνει προκειμένου να εξασφαλιστεί ασφάλεια στα Πρανή πρέπει να κατασκευαστεί τείχος αντιστήριξης. Αυτό το έργο πρέπει να γίνει. Αυτό το έργο πρέπει να γίνει τώρα, όχι από Σεπτέμβρη και βλέπουμε. Υπάρχει και αυτοψία, έχουμε 170 μηχανικούς στο Δήμο. Υπάρχει, εγώ θα έλεγα, ακόμα και δυνατότητα να πιέσουμε και για αυτεπιστασία για αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν τα ζητήματα της Γκράβας. Θεωρούμε ότι το να συζητάμε έτσι μεταξύ όλων αυτών για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, για υποδομές του 1967, οι οποίες λογικό είναι να βγάζουν θέματα και με το θέμα. Πρέπει να έρθει θέμα συζήτησης τι θα κάνουμε πάνω στα προβλήματα τα οποία τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε τα προβλήματα, υπάρχουν εκθέσεις, υπάρχουν παραστάσεις, παρεμβάσεις. Τι θα κάνει ο Δήμος? Υπάρχει ανάγκη να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Με ποιες μελέτες, με ποιες ενέργειες, με ποια άμεσα μέτρα συντήρησης. Αλλά μιλώντας για συντήρηση, όταν έχεις μια διεύθυνση κτηρίων, γιατί καταργήσατε τη διεύθυνση σχολικών κτηρίων, με 60 εργαζόμενους, 60 εργαζόμενους για όλα τα κτίρια της Αθήνας συν τα σχολεία, τι συντήρηση να κάνουν οι άνθρωποι? Άνω των 55 όλοι, κοντά στη σύνταξη, που προσπαθούν να τρέχουν σαν τους τρελούς. Στο θέμα της συστέγασης, πιστεύω παρακαλώ ότι η πρόταση... Ησυχία, συγγνώμη κύριε Σοφιανέ, παρακαλώ απόλυτη ησυχία, διότι όποιος μιλάει βγαίνει έξω με μένα εδώ. Στο θέμα το λέω πολύ καθαρά, χωρίς παρεξηγήσεις. Στο θέμα της συστέγασης, συγγνώμη κύριε Σοφιανέ, είναι θετικό που και οι δύο συλλογικονέων και η προσπάθεια των γονιών του καλλιτεχνικού και του μουσικού λένε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η συστέγαση. Άντε να λειτουργήσει για ένα χρόνο. Όμως επειδή δεν υπάρχει οικόπεδο, το οποίο χτίζεται για παράδειγμα και άντε σε 2 χρόνια θα είναι έτοιμο, ουσιαστικά μιλάμε για μια λύση μόνιμη. Σαν τη λύση που δώσατε, παρά τις αντιδράσεις των γονιών και των εκπαιδευτικών, στη συστέγαση του σχολείου Κοφών στο 54 και 55 Δημοτικό στη Μιχαήλ Βόδα. Άρα μιλάμε για μια λύση η οποία πάει να γίνει μόνιμη, δεν μπορεί να γίνει. Η πρόταση λοιπόν σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, ακόμα και από αυτά που χάσαμε μέσα από συστεγάσεις, εγώ θα έλεγα ακόμα και αυτά που βρίσκονται στο έλεος καταληψιών, πρέπει να εντοπιστεί, να διαμορφωθεί με κονδύλια, να αξιοποιηθεί και ο Φιλόδημος, να αξιοποιηθεί και η Περιφέρεια και να διαμορφωθεί ένα κτίριο ώστε σε 1 σε 2 χρόνια να έχει την έδρα το καλλιτεχνικό. Τώρα, το 35 ολοήμερο μίλησε η εκπρόσωπος, νομίζω ότι είναι συγκεκριμένα τα ζητήματα που ζητάν, αλλά έχει μια αξία για το 36 δημοτικό, γιατί ψάχνοντας αυτά ακριβώς τα προβλήματα που λένε οι γονείς, στο λόφο του στρέφει το σχολείο σε μια περιοχή και με την πίεση που δέχεται, αυτά τα προβλήματα τα είχαμε θέσει στις 5 Οκτώβρη του 2017 στην 23η συνεδρίαση. Δηλαδή είχατε ενημερωθεί και από τους γονείς αλλά και στα πλαίσια λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά απάντηση καμία. Ενώ είναι χαρακτηριστικό το αίτημα που καταθέτει ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων του 1 του Δημοτικού Σχολείου, που καταγγέλει τις εργολαβίες. Αυτές τις εργολαβίες στις οποίες έχετε δώσει τις δουλειές για τη συντήρηση των σχολείων. Και λένε οι άνθρωποι ότι ο εργολάβος που παρέλαβε να φτιάξει τουαλέτες το 18 αποχώρησε, οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν τοποθετηθεί και είναι στον αέρα. Είναι οι εργολαβίες οι περίφημες, η συνεργασία με τους ιδιώτες, τα εκατομμύρια που χάνονται γιατί ο Δήμος δεν έχει προσωπικό, δεν έχει τη δυνατότητα να δουλέψει με αυτεπιστασία. Και τέλος, επειδή έχει μια αξία να κατατεθεί, είναι τα προβλήματα κτηριακά του 12ου Δημοτικού Σχολείου και του 42 Νηπιαγωγείου και του 57 Νηπιαγωγείου, που ζητάνε και αυτοί τι? Άμεσο έλεγχο, αυτοψία για επιδιόρθωση προβλημάτων που μπορούν να διορθωθούν. Θα έλεγα λοιπόν, χωρίς πνεύμα το αφήνουμε για τους άλλους, αυτά τα θέματα, αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν και υπηρεσιακά και στα πλαίσια της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου έως το Σεπτέμβρη, ανεξάρτητα της προεκλογικής περίοδου. Και θα είναι μια συμβολή αν λειτουργήσει η απερχόμενη διοίκηση έτσι, σε μια λογική που υπάρχει ότι για τις εκλογές ενδιαφέρεστε. πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αντιθέσεις του, με τις διαφωνίες του, έχει ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της πόλης και δεν τα αφήνει όλα για τους επόμενους. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα επανέλθω στα αυτά που έχουν υποθεί. Θα κάνω όμως μια παρατήρηση. Κοιτάξτε, εμείς σας εγκαλούμε, όχι γιατί φταίτε για όλα ως Δημοτική Αρχή, αλλά γιατί υπηρετήσατε με 3 μνημονιακές κυβερνήσεις τη λογική αυτή. Δηλαδή, ως Δημοτική Αρχή δεν αντιταχθήκατε, διότι είναι ο μεγαλύτερος δήμος της χώρας. Δεν είναι οποιοδήποτε μικρός δήμος και δεν μπορείτε να ρωτάτε η κυβέρνηση, εσείς παρεμβείτε στην κυβέρνηση και τι θα κάνετε. Αυτοί θα λογοδοτήσουν και ως κυβέρνηση και ως Δημοτική Παράταξη. Εσείς όμως ως Δημοτική Αρχή να μας πείτε τι κάνατε απέναντι στην κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο την τωρινή αλλά και τις προηγούμενες, για να εξασφαλίσετε αυτά που κόπηκαν. Διότι κόπηκαν το 50% που ήταν από τους ΚΑΠ, η μερίδιο των ΚΑΠ ήταν η επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές. Και έχουν την ευθύνη οι κυβερνήσεις. Αλλά εσείς τι κάνατε? Υποταχθήκατε σε αυτή τη λογική. Ότι τόσα έχω, τόσα κάνω. Και δεν μπορείτε να λέτε ότι αξιοποιώ όλα τα κονδύλια που έχω. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Βελτιώνεται η κατάσταση ή συντηρείται μια κατάσταση η οποία βαίνει συνεχώς χειρότερη? Εκεί είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί.